Υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ Δημού Ιεράπετρας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφορικά με την καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης εργατικών χεριών. Και δεν θα μπω σε αυτή την αντιπαράθεση, αν και αναλυτικά το βλέπω, από τον ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο της Ιεράπετρας και το δελτίο το οποίο είχε στείλει για το ποιες είναι και πώς καταγράφονται οι ευθύνες από την αποκεντρωμένη, ποιες είναι οι ευθύνες που έχουν οι πρεσβείες και πάει λέγοντας. Θα μείνω σε εκείνο το άλλο το σημείο, ότι αυτό που σημαίνει αυτή την ώρα, δηλαδή η κόντρα, η αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και αποκεντρωμένης διοίκησης δεν έχει να προσφέρει σε τίποτα και δεν έχει να προσφέρει σε τίποτα ουσιαστικά, γιατί οι ανάγκες σε εργάτες γης αυξάνονται καθημερινά και τα κηπευτικά προϊόντα πως υποβαθμίζονται ποιοτικά λόγω μη έγκαιρων καλλιεργητικών εργασιών, η δε ελαιοσυγκομιδή είναι αβέβαιο σε τι ποσοστό θα ολοκληρωθεί. Για να ξέρουμε, κύριε Βιεννιτάκη, που είσαστε και Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, ποιο είναι και το μεγάλο το ζητούμενο. Ο καυγάς δεν είναι το ζητούμενο πάντως. Καλημέρα σας. Ακριβώς. Καλημέρα σε κύριε Βιεννιτάκη, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν. Μπήκαμε στη μέση σε αυτό τον καυγά, όπως πολύ καλά λέτε, που δεν έχει να προσφέρει τίποτα, από τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον, γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Και το τοπίο είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε και αυτό που έχουμε βγάλει και σε δελτίο τύπου. Τα κηπευτικά αυτή τη στιγμή κάθε μέρα υποβαθμίζονται. Η ελαιοσυλλογή δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό θα ολοκληρωθεί, όπως πολύ καλά το αναφέρατε κι εσείς. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία απάντηση της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία ουσιαστικά λέει ότι έχουν γίνει τα μέγιστα από την πλευρά των υπηρεσιών και είμαστε λίγο πριν από το να πούμε ότι την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνει είναι εμείς οι αγρότες που έχουμε καλλιεργήσει. Mm. Αυτή ήταν η παράνοια της συγκεκριμένης δήλωσης. Όχι λοιπόν, και γι' αυτό πήγαμε και στη διαδικασία να απαντήσουμε, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι ξεκάθαρες, υπάρχουν σε όλους για αυτό που έχει συμβεί τίποτα. Τις έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, από πέρυσι τον Ιανουάριο, και δυστυχώς βλέπουμε ότι καθημερινά επιβεβαιωνόμαστε και θα έρθουν αυτά που είχαμε προβλέψει πριν από πολλούς μήνες. Εσάς, ότι δεν τα υπάρχουν. Έτσι. Εσάς σας αφορά το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ακριβώς. Διότι πώς να έρθεις και να δικαιολογήσεις, και σωστά τους το λέτε, ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία δικαιολογία από κανένα αγρότη που τελικά καλείται να βιώσει αυτή την πραγματικότητα. Το δικό σας εισόδημα πλήττεται, τα ευτράπελα στην αγορά σημειώνονται και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει και σε αυτή την περίπτωση. Το ότι όλοι μας έχουμε την ευθύνη να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό, δεν σημαίνει ότι εάν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, ότι πρέπει να κοιμόμαστε και ήσυχοι το βράδυ. Κύριε Βιεννιτάκη, μέσα σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτό το χρόνο, έχουν γίνει από εσάς ή και από εσάς αλλεπάλληλες πραγματικά παρεμβάσεις, και το λέω έτσι γιατί είσαστε και όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι σε όλη την Κρήτη και πάτε και από κοινού χέρι-χέρι και πάτε και μεμονωμένο, ο καθένας όπως μπορεί να πιέσει περισσότερο σε αυτή την κατάσταση. Άλλοτε ακούμε δικαιολογίες από τα αρμόδια υπουργεία, άλλοτε ακούμε δικαιολογίες και επίρρηψη ευθυνών, όπως σε αυτή την περίπτωση Δήμου Ιεράπετρας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ποσό σας ενδιαφέρει για το τι γίνεται. Το ζητούμενο είναι εκείνο που σας νοιάζει. Γιατί δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα η πολιτεία και οργανωμένα η πολιτεία και να δώσει μια εντολή έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά? Γιατί εσείς λέτε ότι από τους 474 φακέλους που έχει παραλάβει το τμήμα αλλοδαπών Λασιθίου έχουν εξεταστεί και εν τέλει πάρει βίζα εργασίας από τις ελληνικές πρεσβείες μόνο 84 νέοι εργάτες γης, και από ό,τι μου λέει ο Νίκος Φακελάκης στείλατε και νέο δελτίο σήμερα με καινούργια στοιχεία.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ότι ό,τι και να, ό,τι και να γίνεται στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στις πρεσβείες του εξωτερικού. Γιατί εκεί που το αποτέλεσμα είναι ότι μας έρχονται ούτε το 15% εν τέλει για να βοηθήσουν σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, είναι λόγια που δεν είναι της παρούσης. Το θέμα είναι το πώς η πολιτεία θα αλλάξει στρατηγική, θα αλλάξει τακτική. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε και να σας απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί η πολιτεία δεν δίνει την εντολή. Εμείς είμαστε πλέον βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λόγω άγνοιας ή μη σωστής ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή λέτε σίγουρα, ότι αυτή η απροθυμία δεν είναι τυχαία. Σαφώς. Τίποτα στην Ελλάδα, να ξέρετε, ότι δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι και αυτό είναι βάση σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός είναι το ότι δεν θέλουν να έχουν κανέναν παράνομο στην Ελλάδα και σωστά το κάνουν και σωστά το, και είμαστε οι πρώτοι που το επικροτούμε αυτό το πράγμα. Κανείς παράνομο στην Ελλάδα, όμως βρες συγχρόνως και τις λύσεις τις οποίες θα δώσουν λύσεις σε αδιέξοδα, όπως αυτό. Βρες τις λύσεις με τους Έλληνες εγγεγραμμένους στο Ταμείο Ανεργίας του ΑΕΔ. Βρες τη λύση να νομοποιηθούν αυτοί που πρέπει να νομοποιηθούν και αυτοί που αξίζουν να νομοποιηθούν, και σε σχέση με την εργασία τους, αλλά και σε σχέση με το ότι έχουν περάσει τις εξετάσεις όσον αφορά. Και πίσω από αυτούς είναι ο εργοδότης, ο οποίος βάζει την υπογραφή και αυτό το άτομο. Είναι μια γραμμή στην πολιτική που θέλουν να ακολουθήσουν, αυτό καταλαβαίνω, αναφορικά με το μεταναστευτικό και κυρίως τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ζουν στη χώρα, αλλά δεν είναι σημερινό αυτό, για να μην ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Είναι ένα πολύχρονο θέμα που ταλανίζει τις τοπικές κοινωνίες, και δεν είναι μόνο η Ιεράπετρα. Βλέπετε, γίνεται στη Μεσαρά, τι γίνεται στο Τιμπάκι, τι γίνεται στις Μοίρες. Δηλαδή, τα ακούμε συχνά πυκνά όλα αυτά και έπρεπε να ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είμαστε οι πρώτοι που επικροτούμε στο να κάνεις παράνομο στην Ελλάδα. Όμως δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αφήνεις τον πρωτογενή τομέα να καταστρέφεται κυριολεκτικά. Σας λέω ειλικρινά ότι αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες μήνες, και σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα, η έλλειψη, η σοβαρή έλλειψη, αλλά και σε σχέση με τις τιμές οι οποίες θα ανέβουν σε τέτοια ύψη, και ευχόμαστε πραγματικά να μείνουμε εκεί. Και τι εννοώ, καθημερινά, θα το ξέρετε βέβαια και θα το έχετε ξανακούσει, καθημερινά, λόγω ότι αυξάνονται κατά πολύ οι ανάγκες στις αγροτικές εργασίες και το εργατικό προσωπικό είναι πάρα πολύ μειωμένο, γίνεται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης τουλάχιστον, αλλά και στις υπόλοιπες Ελλάδας, θα λέγαμε μια άτυπη πλειοδοσία για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα σε κάποιον εργάτη για να πάει στη δουλειά του. Το θέμα όμως δεν είναι οικονομικό για μας εδώ. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα υπάρχει η έκρηξη, θα υπάρχει η εκτόνωση, και στην απελπισία του άλλου που δεν θα έρθουν οι εργάτες στο χωράφι του που είχε κανονίσει για να κάνει τις απαραίτητες και αναγκαίες εργασίες, πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρξουν και πολύ πιο δυσάρεστα γεγονότα με οποιονδήποτε. Τώρα κύριε Βιαννιτάκη, να το πείτε καθαρά. Εδώ τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ομάδες που δημιουργούσαν για το ποιος θα πάρει τα περισσότερα ως ομάδα, πηγαίνοντας να δουλέψει μεταξύ των οικονομικών μεταναστών, και βλέπαμε καυγάδες, μαχαιρώματα και οτιδήποτε άλλο, και που καταγράφονται μέσα από το αστυνομικό δελτίο όλα αυτά και τα μαθαίνουμε. Τώρα, εάν πάμε στην άλλη λογική, εμένα ο Μιχάλης μου δίνει περισσότερα, εμένα ο Γιώργος μου δίνει περισσότερα, εγώ θα του δώσω περισσότερα. Ναι, σαφέστατα, πάμε τώρα και δημιουργούμε άλλου είδους θέματα. Άλλου είδους θέματα, και σας ξαναλέω ότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι το οικονομικό. Είναι η απόγνωση που βιώνουν οι αγρότες για το ότι δεν μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους και να καλύψουν εν τέλει και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Άρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μάλιστα. Όταν κάποιος έχει αυτή την απόγνωση, γι' αυτό λοιπόν σας λέω, φοβόμαστε και για τα χειρότερα.
Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε μπροστά μας σοβαρά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Φαντάζομαι και ότι με την επίσκεψη του προξένου της πρεσβείας από τον Μπαγκλαντές ότι δεν βγήκε τίποτα χθες, έτσι. Όχι, δεν βγήκε κάτι καινούριο. Απλά υπήρξε μια επίσκεψη από τον πρόξενο από τον Μπαγκλαντές, ναι, να δει από κοντά και τις ανάγκες γενικότερα και τις συνθήκες, αλλά και γιατί, ας πούμε, δεν προχωράει κάποια πιο εκτενή συνεργασία με τον Μπαγκλαντές. Και όντως η διαπίστωση ήταν ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει διευκόλυνση από την πολιτεία για να μπορέσουν να έρθουν και αυτά τα άτομα που ενδιαφέρονται. Δυστυχώς, ξαναλέμε ότι το ενδιαφέρον υπάρχει μόνο από αυτές τις χώρες. Δεν είναι επιλογή μας, το ξαναλέμε, δεν είμαι σαν αγρότης, δεν είναι επιλογή μας να καταφύγουμε σε αυτό. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε αυτό το εργαλείο για να δουλέψουμε. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να γίνουν κάποια από τα θέματα τα οποία συζητάμε και για τους ημεδαπούς, γιατί αλλά δεν θα έχει λόγο να συζητάμε κάτι αν δεν είμαστε εκεί σαν αγρότες. Και πλέον η χρονιά είναι, να ξέρετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να καταστραφούμε λόγω έλλειψης εργατικών χεριών παρά αυτό που περάσαμε και μνημονιακών εποχών και τώρα με την τόση αύξηση των εφοδίων και όλα τα εμπορικά προβλήματα και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι τα εργατικά χέρια πραγματικά είναι λόγος για ολική καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Κρατάμε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την αδυναμία αυτή της πολιτείας στο σύνολό της, και σε τοπικό και σε κεντρικό και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά τα οποία καταγράφεται. Να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή, κύριε Βιεννητάκη, και να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάω στη Μεσαρά, στο Τιμπάκι και στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φεστού, τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Βιεννητάκης από την Ιερά Πέτρα, κύριε Ορφανουδάκη, πολύ καλημέρα σας από τον 984, είναι ότι εδώ το ακούσατε τις τελευταίες κουβέντες. Εμείς κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο να καταστραφούμε εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών αυτή την ώρα από οποιαδήποτε άλλη κρίση έχουμε περάσει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί? Ποια είναι η δική σας η άποψη, κύριε Ορφανουδάκη? Καλημέρα, χρόνια πολλά και στο φίλο τον Μιχάλη τον Βιαννητάκη, χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μιχάλη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα περιέγραψε και αυτός. Πράγματι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη εργατών γης. Μαζί θα έλεγα με το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά ας πούμε ότι το κόστος παραγωγής μπορούν κάποιοι από εμάς να το αντιμετωπίσουν, όταν όμως δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, πώς αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα? Δυστυχώς η όλη διαδικασία, οι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα πράγματα κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει σε εργατικά χέρια. Λέει ο κύριος Βιεννητάκης το εξής: δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον για εργατικά χέρια από Έλληνες, παρά μονάχα από τους ανθρώπους αυτούς, τους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν, ζητούν ένα μεροκάματο για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν ή τέλος πάντων να είναι καλά, διαμένοντας στη δική μας την περιοχή. Αυτό καταγράφεται και εσείς, για να δούμε στην πορεία και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί γίνονται κάποιες κινήσεις να έρθουν και εργάτες γης από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως ακούγαμε πρόσφατα. Να πούμε όσον αφορά το ύψος του ημερομισθίου, ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό ημερομίσθιο σε σχέση με τα ημερομίσθια που λαμβάνουν οι Έλληνες, οι πατριώτες μας. Και νομίζω ότι δεν είναι και καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό των 35 ευρώ μαζί με ένα μικρό γεύμα που όλοι προσφέρουμε στον εργαζόμενο. Μιλάμε για καθαρό ποσό, μαύρα χρήματα τα οποία δεν φορολογείται, δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανένα. 35 ευρώ καθαρά ήταν το μεροκάματο μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες. Γιατί τώρα δεν το βρίσκει το 35 ευρώ. Αλλά πόσο έχει πέσει ή είναι παραπάνω? Έχουμε φτάσει τα μεροκάματα να είναι στη μαύρη αγορά, να γίνεται ένας
έτσι, αθέμητος ανταγωνισμός, όχι εγώ θα σου δώσω 40, όχι εγώ θα σου δώσω 45, έλα σε μένα. Και ο κακός χαμός γίνεται αυτή την εποχή με τους εργάτες. Αυτό που λέει ο κύριος Βιεννιτάκης, ότι θα πάμε σε χειρότερα. Δηλαδή τα πράγματα θα είναι πολύ πιο χειρότερα. Και στις σχέσεις σας μεταξύ όλων εσάς των παραγωγών, όπως επίσης και στις σχέσεις σας με τους ίδιους τους αλλοδαπούς. Και αυτό, αλλά και στο μεταξύ μας θα αρχίσουμε να έχουμε συγκρούσεις όταν ο άλλος έρχεται και προσφέρει ένα μεροκάματο καλύτερο σε σχέση με αυτό που δίνω εγώ στον εργάτη μου. Δηλαδή όταν εγώ έχω ένα μόνιμο εργάτη, τον απασχολώ 365 μέρες το χρόνο και τον πληρώνω με 35 ευρώ και προσφέρω, σας λέω, και ένα μικρογεύμα, και έρχεται ο άλλος που τον χρειάζεται για 10-15 μέρες ή 20 μέρες εποχιακά και του προσφέρει ένα μεροκάματο το 45 ευρώ ή το 50 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι τον δελεάζει και αυτός θα δικαιωθεί να φύγει, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει και συναισθηματικούς δεσμούς να πει ότι αυτό να κοιτάζει το πώς να κάνει ένα κομπόγοδεμα και κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πατρίδα του. Νομίζω που βρίσκεται στη χώρα. Κύριε Ορφανουδάκη, γιατί αυτή η αδυναμία της πολιτείας λοιπόν να επιλύσει ένα τόσο σημαντικό θέμα? Νομίζω επειδή το ζήτημα το είχαμε βάλει ένα χρόνο σχεδόν πριν, νομίζω ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της η πολιτεία, η αρμόδιοι, όλα αυτά τα θέματα που βάζανε ένα χρόνο πριν, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε εργάτες ή ακόμα και το κόστος παραγωγής, γιατί για το κόστος παραγωγής μιλάγαμε, όπως και τώρα μιλάμε ότι αν όλα αυτά δεν λυθούν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να λείπουν βασικά προϊόντα από το τραπέζι μας. Η διατροφική κρίση που λέμε δεν είναι μακριά. Θα το δούμε πολύ σύντομα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο παραγωγός να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην προμήθεια πρώτων υλών και να μην, από την άλλη να μην έχει εργατικά χέρια, ποιος πώς θα παράξει? Ναι. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, γιατί αν είχαμε λύσει αυτά τα θέματα ένα χρόνο πριν που τα βάζαμε, νομίζω ότι η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο ένα χρόνο μετά να λέμε ότι λείπουν βασικά προϊόντα από το τραπέζι μας και τα κάνουμε εισαγωγή από άλλες χώρες, όπως τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε εκατοντάδες μπαλέτες κυπευτικών να κατακλείζουν τη λαχαναγορά της Αθήνας από την Τουρκία. Ναι. Γιατί λέτε και δεν μπορούμε να παράξουμε εμείς ντομάτες εδώ ή δεν έχουμε ντομάτες εδώ δικές μας και πρέπει να φέρουμε από την Τουρκία ντομάτες. Ναι. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη της η πολιτεία. Τα αντιλαμβάνετε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν? Ότι κάπου οδηγούμαστε και αυτό το κάπου δεν είναι ένα λευκό φως? Μάλιστα. Ανοίγει κάποιος για όλα αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν βασικά είδη διατροφής, να μην μπορούμε να παράξουμε πλέον ούτε τα βασικά είδη διατροφής? Εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν κάποιοι. Αν νομίζουν ότι θέλουν να μας οδηγήσουν εκεί και εμείς καθόμαστε και απλώς παρακολουθούμε τα γεγονότα, τότε μια μερίδα από εμάς βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω τις παρατηρήσεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, γιατί είχε υποθεί ότι κάνει μια κίνηση για Έλληνες εργάτες γης από τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω ήδη και μηνύματα από την Βόρεια Ελλάδα αναφορικά με το θέμα το οποίο συζητάμε και θα θέσω αυτά τα ερωτήματα στον κύριο Στέλιο Βουριά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες αυτές, κύριε Ορφανουδάκη. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βουριά, διότι πρόσφατα σε μία συνάντηση, σύσκεψη που έγινε, κατατέθηκε και μία πρόταση από τη δική σας την πλευρά, κύριε Βουριά, έτσι ώστε να έρθουν εργάτες γης από άλλες περιοχές σε ελληνικά χέρια της χώρας, προκειμένου να βοηθήσουν και στα κυπευτικά αλλά και στην ελαιοσυγκομιδή. Βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη, για να ξεκινήσω από εκεί? Ναι, κύριε Δουλειαράκη, βασικά αυτό που θέλουμε είναι να γίνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό που είχε γίνει τη δεκαετία του 80, γιατί προσπαθώντας έτσι να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί σε αυτό το μεγάλο το πρόβλημα μία λύση, διαπιστώσαμε ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα πρόγραμμα όπου επιδοτούταν εργάτες γης για τη μετακίνηση και για τη διαμονή τους από τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη Μακεδονία.
Έτσι κάναμε την προσπάθειά μας εμείς, έρχοντας σε επαφή ιδιαίτερα με τη Δυτική Μακεδονία που είναι σε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Έχει δείξει ενδιαφέρον και εκεί οι περιφερειάσεις και ο κ. Αρναουτάκης. Κάναμε τη συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε, υποτίθεται τώρα νεότερα, μήπως μπορεί να βγει κάποιο πρόγραμμα για να υπάρξει μια μαζική, θα έλεγα, γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να δοθεί μια κάποια ανάσταση στους παραγωγούς μας, να έρθουν κάποιοι εργάτες γης από τη Βόρεια Ελλάδα. Καλά κάνατε από την αρχή. Προσπάθεια, γιατί εντάξει, καλό είναι, εννοείται ότι χρειαζόμαστε τους οικονομικούς μετανάστες, δεν γίνεται διαφορετικά, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, αλλά από τη στιγμή που επιδοτείται να φέρουμε κάποιον από την Αίγυπτο, από τον Μπαγκλαντές, ο Υπουργός μας είπε ότι γίνονται προσπάθειες και από το Βιετνάμ, γιατί να μην το κάνουμε το ίδιο και για τους ίδιους τους Έλληνες από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Να σας πω, υπάρχει ενδιαφέρον από εργατικά χέρια ελληνικά να βγουν στα χωράφια, γιατί κάθε χρόνο εσείς από τη δική σας την πλευρά ως εργατικό κέντρο βγάζετε και σχετικές ανακοινώσεις και με δέχεστε αιτήματα από Έλληνες οι οποίοι θέλουν να βγουν έξω στα χωράφια για να δουλέψουν. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, κοινά δουλειαράκι, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια λίστα, ήδη κάποιοι ανθρώποι με απλή πρωτοβουλία μας, αλλά και με παρότρινση των ίδιων των παραγωγών, όπου πολλές φορές έχουν πληρώσει ακόμα και τη μεταφοκίνηση, ακόμη και τη διαμονή. Έχουν έρθει κάποιοι εργάτες, δεν φτάνουν όμως. Για να γίνει, όπως είπα αυτό, μια έτσι μαζικότερη μετακίνηση, θα πρέπει να βοηθήσει η ίδια η πολιτεία, βγάζοντας ένα πρόγραμμα που θα με επιδοτεί τόσο τη μετακίνηση όσο και τη διαμονή. Ούτως ή άλλως, λίγο πριν σας καλέσουμε για να τα πούμε στον αέρα, υπήρχε ένα αντίστοιχο ερώτημα από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει, αναφέρεται για Έλληνες εργάτες γης, αυτά τα οποία απαντήσατε πριν από λίγο, φαντάζομαι ότι του έχετε ήδη πει αυτά τα οποία ρωτάει, έχουν μέρος να μείνουν αν έρθουν από άλλες περιοχές, έχουν ασφάλεια, ένσημα, κάλυψη εργατικών ατυχημάτων. Πώς να έρθει κάποιος να δουλέψει και πού θα κοιμάται, σε σκηνή, τι θα τρώει, το μικρογεύμα? Αυτή δεν είναι σοβαρή πρόταση. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τα απειρά αριθμα τουριστικά καταλήματα κάπου να μένουν και κάπως να προσλαμβάνονται? Είναι ένα ερώτημα ή, αν θέλετε, πολλά μαζί ερωτήματα συγκεντρωμένα σε ένα που δεν απέχει από τη σημερινή μας την κατάσταση και την πραγματικότητα. Είναι πολύ λογικοί οι προβληματισμοί που θέτει ο ακροατής σας, κύριε Δουργεράκη, και γι' αυτό και εμείς από τη στιγμή που εμπλεκόμαστε θέλουμε μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε, πάρα πολλά ξενοδοχεία θα κλείσουν λόγω του τουρισμού. Νομίζω ότι αν υπήρχε αυτή η μετακίνηση με κάποια βάουτσερ, θα μπορούσαν και αυτοί να δώσουν κάποιες λύσεις στη διαμονή και στη μετακίνηση. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο λείπει πάντα ο σχεδιασμός, λείπει η εθνική πολιτική και στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, γιατί και ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που θα αναζητηθούν πάλι και του χρόνου, όπως αναζητηθήκαν πάλι και εκεί εργατικά χέρια. Δυστυχώς οι νέοι μας έχουν φύγει, κυρία Δουλγεράκη, στο εξωτερικό. Έτσι οι συνέπειες αρχινάνε και φαίνονται τώρα. Φυσικά από τον πρωτογενή τομέα οι νέοι μας είχαν φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ωστόσο όμως τώρα το πρόβλημα συνέχεια γίνεται πιο όξι. Δεχόμαστε, συγγνώμη για την έφραση, αυτή την περίοδο μια επίθεση ακόμα και από την Ελβετία. Η Ελβετία, μετά από κάποια χρόνια που δοκίμασε Έλληνες μαγείρους, σερβιτόρους κτλ., θέλει οπωσδήποτε να στελεχωθούν σημερινά τουριστικά θέρετρα με Έλληνες εργαζόμενους. Όλα λοιπόν αυτά έχουν τις συνέπειές τους. Και έχουν τις συνέπειές τους και τα πληρώνουμε λόγω και των σκληρών συνθήκων εργασίας, λόγω των έλλειψη τομέων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω των μισθών των χαμηλών και μια σειρά προβλημάτων που ασυνάνε τώρα και ξεβράζονται σε αυτόν τον τόπο, όταν εμείς φωνάζουμε τόσα χρόνια, τόσο καιρό, και γι' αυτό για άλλη μια φορά καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί αύριο
10 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο στην απεργιακή κινητοποίηση για να διαδηλώσουμε σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά προπάντων και στην ακρίβεια που υπάρχει και έχει γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Mm. Αύριο είναι 24 ώρη η απεργιακή κινητοποίηση, ΑΔΔΗ, ΓΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ και πάμε. Είναι όλοι μαζί ιδιωτικός δημόσιος τομέας απέναντι σε αυτά τα οποία αναφέρεστε, κύριε Βοριά. Μετέχουν και έχουμε δει, μιας που το ανοίξατε το θέμα, όλοι οι κλάδοι, δηλαδή από τους αγρότες, από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, έχω δει ακόμη τις ανακοινώσεις, και ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος, οι δάσκαλοι, ο εμπορικός σύλλογος, οι μικρομεσαίοι βιοτέχνες. Για τον εμπορικό σύλλογο, μισό λεπτό, για τον εμπορικό σύλλογο μόνο μια μικρή παρατήρηση, μιας που το αναφέρατε. Αυτό το οποίο μας έλεγε ο κύριος Κουμαντάκης στις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρός του, είναι ένας δίωρος συμβολικό, έτσι, ένα δίωρο κλείσιμο, άλλη πτώση έπρεπε να χρησιμοποιήσω, των καταστημάτων, ναι. Ναι, ακριβώς, αλλά υπάρχει όμως μια συμμετοχή έτσι ακόμη και από τη μεριά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί δείχνει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη κουβέντα, εσείς λοιπόν λέτε, εμείς ανακατευτήκαμε σε αυτό το θέμα σαν εργατικό κέντρο, λέμε να βοηθηθεί ο αγροτικός τομέας, λέμε ότι χρειάζονται εργάτες γης, γιατί ακούγαμε από τον κύριο Βιαννιτάκη να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε που θα καταστραφεί η παραγωγή εξαιτίας του ότι δεν έχουμε κάποιους ιούς ή κάτι άλλο που να πλήττουν τους καρπούς μας κλπ, αλλά δεν έχουμε εργάτες γης και αυτό είναι το απίστευτο με ό,τι άλλο συνοδεύεται. Να υπάρχουν κάποια βάουτσερ, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του 80 όπως είπατε, για να μπορούν οι άνθρωποι και να μένουν και να μετακινούνται, να έχουν αυτή την επιδότηση και να είναι ασφαλισμένοι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και από τη Θεσσαλονίκη, είναι μέσα στο δικό σας το πλαίσιο και από πού περιμένετε απάντηση? Κυρία Βουγγεράκη, εμείς δεν συζητάμε ποτέ για μαύρη εργασία. Εννοείται ότι το εργόσιμο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οποιαδήποτε συμφωνία που υπάρχει με τον παραγωγό. Uh-huh. Τα μεροκάματα τώρα, όπως είπατε, είναι πολύ καλά. Με ακούτε? Βεβαιότατα. Α, νομίζω ότι έπεσε η γραμμή. Όχι, όχι. Τα μεροκάματα δεν χρειάζεται παρέμβαση. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν, αυτό που λέγαμε, η επιδότηση της εργασίας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αθέμητου ανταγωνισμού. Εκεί τώρα δεν χρειάζεται παρέμβαση. Αυτά όμως τα είδη τα προγράμματα που επιδοτούν τη μετακίνηση, τη διαμονή, δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε με Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με οτιδήποτε άλλο. Έχουμε θέμα μόνο να υπάρξει πολιτική βούληση να δοθεί άμεσα λύση. Γιατί δεν είναι και να δοθεί, πρέπει να δοθεί χτες, κυρία Δουργεράκη. Ναι, σωστά. Η ελαιοοικονομική περίοδος ξεκίνησε. Αυτά εξηγήσαμε στον Υπουργό σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Ναι, μην ήταν θετικός. Ναι, μας είπε ότι έχει σταθεί μια τριμελή επιτροπή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλλά αν δεν έχουμε νέα αυτή την εβδομάδα, το παιχνίδι τελειώνει. Πότε θα δοθεί λύση? Σίγουρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Την επόμενη χρονιά, αλλά φέτος θα είναι ντροπή για όλους μας να μείνει μια ελιά πάνω σε ένα δέντρο. Πρέπει να μαζευτεί η παραγωγή, γιατί έχει να κάνει με την τοπική οικονομία του νησιού μας, αλλά και με την εθνική οικονομία. Θα υποφεληθούμε όλοι μας σε αυτό εδώ πέρα το ζήτημα. Ναι. Πήγατε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό λέτε? Ναι, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα, συναντηθήκαμε με τον κύριο Γεωργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και του ζητήσαμε τη θεσμική του παρέμβαση σε αυτό εδώ πέρα το ζήτημα. Παρουσία και εκπρόσωπο εργατικού κέντρου από τη Δυτική Μακεδονία και με τον πρόεδρο του οργανισμού αμπελοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών, τον Ιμπρίαμο τον Ιερονιμάκη, ως εκπρόσωπο των ελαιοπαραγωγών, και πήγαμε εκεί για αυτό εδώ πέρα το θέμα. Και περιμένουμε αυτή την εβδομάδα οπωσδήποτε να δοθεί απάντηση και λύση στο πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το θέμα. Εξάλλου, να ξέρετε, και όλες αυτές οι διακρατικές συμφωνίες που γίνονται για τους οικονομικούς μετανάστες, υπάρχει μια γραφειοκρατία που καθυστερεί πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Μπορεί να κάνει και χρόνο. Ναι, αλλά δεν είναι χθεσινό το πρόβλημα και περιμένανε τουλάχιστον όλη η παραγωγή ότι, επειδή το θέμα τρέχει 1,5-2 χρόνια, ότι όλα αυτά θα είχαν λυθεί.
Θα έπρεπε να είχαν λυθεί. Δυστυχώς όμως η φυγή των οικονομικών μεταναστών προς Ιταλία και Ισπανία όξινε το περιβάλλον, γιατί εκεί πέρα βρήκαν λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά καλύτερα και καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γιατί και αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι πρέπει να βελτιωθούν τα θέματα και για τους οικονομικούς μετανάστες και ειδικά για θέματα εκμετάλλευσης που τεθέτανε. Αυτό ήταν θέματα και τα δικά μας, της ίδιας της τοπικής κοινωνίας που πέφτανε θύματα εκμετάλλευσης από ομοεθνείς τους, που τους τη βάζανε σε δωμάτια 20 και 30 άτομα, που τους πένανε μέρος από το μεροκάματο και ήταν δηλαδή πέφτανε θύματα εκμετάλλευσης και σηκωθήκανε και φύγανε. Όλα αυτά τα οποία καταγραφόταν. Άμα θέλουμε να έχουμε μια μόνιμη λύση. Έτσι. Όλα αυτά τα οποία καταγραφόταν μέσα από το αστυνομικό δελτίο, τα λέγαμε σαν αστυνομικά νέα. Μην ξεχνάμε δηλαδή τι έχουμε βιώσει και ποια ήταν η πολιτική που δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε έτσι όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα σημερινά. Λοιπόν, κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σας ακροατές.